μάτα κλεισμένη στο ταψί, ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα τη. Γρυπεριά, σαρκώδη, καταπράσινη, γύρισε στο ρύζι και του είπε: «Με γεμίζει». Thank you.
Αυτός ο κόσμος είναι θύμα μου. Θα γίνω πρέζα και πρεζάρω. Τι μόλι σημανίω τα πάμε του. Μελάνι αγολάω. Πρέζα όταν πεις τι γίνεσαι. Βασιλιάς δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Θα την καλοπείς, βρε θα επαντήσεις. Κι όλα πια στον κόσμο ρωτήνα δεν να κρατήσεις. Τόσα πολλά λεφτά. Εγώ που χρειάζομαι 5 ευρώ να πιω ένα μπακάρι, τότε το συζητάμε έτσι. Εσύ, παρακάλα να μην ανακαλύψει η γυναίκα του τυχόμενα, γιατί όλα τα φράγκια είναι δικά της. Εντάξει. Να σου πω κάτι, πού είχαμε μείνει. Δεν θυμάμαι. Κάντε πάλι ρε που στη χρήσα τώρα, μας τρελάνε τώρα. Έλα αγάπη μου, βρήκες δονητή στην κουζίνα. Δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Πες καθαρίστρια. Τι σχέση έχω εγώ με την κουζίνα, ρώτα της Βαρύκομα. Τι δουλειά έχεις Βαρύκομα με το δονητή στην κουζίνα. Μήπως ανοίγει φίλο. Μήπως ανοίγει φίλο. Ανοίγεις φίλο λέει με δονητή. Για τη ροπιτάκια. Για τη ροπιτάκια. Το μου το κλείσε ρε, μα θα με χωρίσει ρε. Άντε ρε μαλάκα τώρα δηλαδή. Ωραία, μα το εγκόμενα, εγκόμενα. Το όχαμα και από το νοσοκομείο. Πάρε, πάρε Δημήτρη, πάρε, πάρε. Έλα αγάπη, έλα γορο. Ναι. Ορίστε. Για μισό λεπτό να το μετά. Λίγο. Έλα. Επιμένει να πάρει με ζουλίτη, λέει, τι να του πω. Να πάει να γαμηθείτε. Να πάει να γαμηθείτε, λέει. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Γιατρός είμαι. Επιχειρηματίες, είμαι χρωστά. Δώστε μου ένας ακόμα. Ναι, σας ακούω. Εντάξει, εντάξει, θα τα μεταφέρω. Γεια σας. Έλα, ρε. Έλα. Βρέθηκε τον πίπερ σου. Αλήθεια πού. Ναι, με στη χολή του Ιωσεβίδια και σε ψάχνω και από την κλινική όλη τη μέρα. Δεν επικοινωνήσουμε τη γυναίκα σου. Δεν μου λες, πασπά το γλουκαλί. Άμα η Χρύσα είναι τώρα στο τηλέφωνο, παιδιά, τι να πω. Γιατί? Για τα προφυλακτικά, ρε Δημήτρη, τι να πω. Πες ότι είναι το γιο σου, ρε. Ο γιος μου είναι 7 χρονών, ρε μαλάκα. 7 χρονών ακόμα μαλάκας, κάτσε να σκεφτώ, περίπου. Τι να πω, Ιεροκλήνη, τα σκέφτω, τι να πω. Έλα, για τα προφυλακτικά, ρε Ιεροκλήνη, μα πω. Πες ότι τα φουσκώσα τη γερέπαιξη με το παιδί. Μαλακία μου φαίνεται, το 7 χρονών τι να πω. Έλα, ρε Χρύσα. Έλα, ρε γαμπούλα, ψυγά τώρα εκεί πέρα 25 προφυλακτικά πήρα να παίξουμε μετά, θα φουσκώσω με το μωρό. Σε ποιον τα πουλά αυτά,
Σε ποιον τα πουλά αυτά? Σε εκείνη. Σε σένα. Μου το κλείσε, θα με χωρίσει. Τι λε, τι λε, τι γίνεται, τι μαλακίε του. Εγώ αυτό ο καμένο έκαψε και εμένα. Τι γάμι σου τώρα, άντε. Α, γάμι σου, λέγαμε. Λίγη αγάπη είναι, παιδιά, λίγη αγάπη είναι. Τι άλλο θα βρει, ρε, τι άλλο θα βρει, δηλαδή θα βρει κανένα στρίγκ. Έχω και μια κολομέρα σήμερα. Είχα τρία χειρουργία, έχω τρελαθεί. Έχω, δηλαδή έχω χάσει τον πίπερ. Προσπαθώ να θυμηθώ που είναι η χολή του Ιωσηφίδη. Κατά θυμηθώ που είναι η χολή του Ιωσηφίδη, πα και θυμηθώ και που είναι το πίπερ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ούτε και εγώ έχω πολύ χρόνο, και αυτό θέλω να βρεθώ, να σα πω τα δικά μου να πούμε να βρεθούμε. Λοιπόν, παιδιά, χρωστάω σε όσου μιλάνε ελληνικά που έχουν προσημειώσει το σπίτι στην Αράχοβα, το σπίτι στη Μύκονο, το σπίτι στη Φιλοθέη. Δεν θυμάμαι και εγώ που έχω σπίτι, είναι όλα προσημειωμένα. Περιμένω από μέρα σε μέρα εξώτικο, δηλαδή θα τρελαθώ να πούμε και αυτό θέλω να βρεθούμε. Χρειάζομαι λίγη στήριξη. Και εγώ, ρε παιδιά, χρειάζομαι στήριξη. Εγώ ρε φίλε, σοβαρά, έχει πάθει τέτοιο πράγμα. Ρε, σου μιλάμε την Παρασκευή να βρω ένα εκατομμύριο ευρώ. Μήπως είμαι καλύτερα από όλους. Να πω ρε, να πω και ρε, τι να πω τώρα, ψηνώ, μισό λεπτό. Ναι. Χαρασιό, χαρασιό. Πρικράσνης, δραβούζι, γιέτκα το ειτά. Α, εντάξει, εντάξει, άιντε, άιντε, τσάω, τσάω. Έχω ανοίξει κάτι εξαγωγή που μπορεί να κάνει με Ρωσία να πούμε. Φέτε, λάδια, τυριά, πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Να σου πω κάνω μια χάρη. Έχει κάνει υπέροχο ανοικιλία. Ναι, και μια ακτινογραφία θώρα Κοστελό. Εντάξει, έλα, σε χαιρετώ, γεια. Τι έγινε, ρε Μάκη. Πάλι πιωμένο είναι αυτό. Δεν είμαι πιωμένο, ματιασμένο είμαι. Τι γίνεται. Καλά, εγώ μισό, 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 μισό. Hello? What? He has a heart attack. I will be there shortly, yes, okay. Παιδιά, συγγνώμη, μίλαγα με τον Άγγλο ασθενή. Με συγχωρείς. Εγώ μου τι κάνει, καλά, εσύ να σου πει. Κάτσε λίγο, πάρ' τον αλεγού. Κάτσε, κάτσε, μαλάκα. Ναι. Είναι αυτός. Ναι, τι έγινε, πες τα λευκά αιμοσφαίρια. Όχι, αλλά με σουλί. Όχι, αλλά με σουλί, θα καλέσει το σηκό του, πες. Ναι. Ναι. Τι είπε. Τι. Τι λέει, μω, τι λέει, μω, ρε. Πρέπει σου να βάλει πρώτα τα λεφτά για το πόρεμα από το κοπληρώσει την τσέπη μου από το μαλάκα. Και να πάει στο διάλογο, πες του, έτσι. Εδώ παρακάτω έχει ένα ωραίο καφέ. Πάμε να πιούμε κανένα μπακάλι να στανιάρουμε λίγο. Δεν θα προλάβω καθόλου, έχω ιατρείο. Θέλω να σου μιλήσω. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω. Και εγώ, ρε παιδιά, θέλω να σα μιλήσω. Έχουμε απομονωθεί τελείως. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει επαφή. Καλά, να σου πω κάτι. Φίλοι... Ναι, να τα πω εγώ που θα τα πω πιο γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, χωρίζω με τη γυναίκα. Γιατί? Είχα ένα εξωσχολικό με την παλιά. Είμαστε συμμαθητές, ρε. Από την πρώτη δημοτικού, στο Ανατόλια, στο κολέγιο του Αμερικάνικου. Ναι, ναι, καλά είσαι. Ναι, εγώ ήθελα να δω και τον ολοκλήμωρο βασικά, γιατί είχε κάτι θέματα με το ποτό αυτός. Να δω την εξέλιξή του. Καλά είσαι, τους καλύτερους αλκοολικούς βγάζει τον Ανατολία. Α, ήρθε. Α, τις εκκλίνουν, σε εκκλίνουν τα πούμε μετά. Καλά τον βλέπω. Πέρσι πήγαινε τζιγζάκ, φέτος κάνει οχτάρια. Κάτσε μέχρι να έρθει αυτός να πάρω μια Ιαπωνία. Yes. Tell them to add 500,000 more and then they get a deal. What? Give me Mr. Yagamura. Ah. Okay, okay. Tell him to call me back. Thank you, thank you. Καλά, ρε. Πάλι πιωμένος είσαι, ρε. Δεν είμαι πιωμένος, ρε. Ματιασμένος είμαι. Α, ματιασμένος. Τι κάνουμε, καλά. Καλά, καλά, φίλε μου, καλά. Α, κάτι με την Ιαπωνία, να πούμε κάτι business που έχω ξεκινήσει. Αυτή την εποχή, φίλε, η Ιαπωνία, η απόλυτη ρευστότητα. Μάλιστα, μαθαίνω και Ιαπωνικά, γιατί αυτοί το θεωρούν μεγάλη τιμή να μιλάς στη γλώσσα τους για δουλειές και όχι στα αγγλικά. Κατά τα άλλα, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, πάω το κακό στο χειρότερο, φίλε, ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με καθάρισε, με αποτελείωσε. Σοπα, ρε, παιδί. Ναι, 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 αστάστα. Εσύ. Χάλια. Χάλια. Έχουμε απομονωθεί τελείως. Έχω χάσει τους φίλους μου. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει επαφή, φίλε. Δεν έχουμε απομονωθεί.